πραγματικά μας συγκινείς με τις πράξεις γενναιοδορίας σου, καθώς έλαβες το βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα για την επιχειρηματία της ανθρωπιάς που δεν πρέπει. Μας συγκινείς με αυτές τις πράξεις. Δεν θα ήμασταν τίποτα αν δεν είχαμε κάνει λίγο, αν δεν είχαμε δώσει κάτι από την ψυχή μας στους πάσχοντες. Έχουμε κάνει έναρξη ιδρύματος και το σπίτι μου που με βοήθησε όλος ο κόσμος να φτιάξω, θα το κάνω πρώτο Θεό σε παραχώρηση σε ηλικιωμένους ανθρώπους που τους εγκαταλείπουν. Έχεις κάνει ένα γάμο, ναι, στο παρελθόν. Ναι, είναι ένας λεβέντης εκεί, πολύ αγαπηθήκαμε πολύ. Είχε νοσήσει με λευχαιμία, αλλά τον βοήθησα, τον αγάπησα γιατί ήταν αυτός που είναι και έδωσε τη μάχη του. Δεν το ξανατόλμησες, το γάμο? Όχι. Παιδιά, είναι και λίγο δύσκολο να κάποιος να συνταυτιστεί με σένα. Ένα παιδάκι θα ολοκλήρωνε την ευτυχία σου. Ναι, βέβαια, παιδιά, εντάξει, ναι. Πολύ. Πολύ. Απλά πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλος πατέρας. Αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος, θα προχωρήσει σε υιοθεσία. Ναι, καλέ. Εννοείται. Το έχουμε δηλώσει, το έχουμε πει, περιμένουμε. Έχει λίγο αναμονή, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είσαι σε διαδικασία, δηλαδή. Ναι, καλέ. Εννοείται. Έκανες ένα guest στο Just the Two of Us. Ναι, ήταν χωρίς πρόβες. Επειδή είχα δυναμία στον Νίκο τον Κοκλώνη και μου λίγε έλα και έλα και στην Βίκτη Σταυροπούλου, πολύ. Και μου είπανε, σε παρακαλούμε, ελάτε και αυτά. Λέω, τι με παρακαλάτε, σας λατρεύω, θα έρθω. Όμως δεν είναι εφικτό να συνεχιζόταν όλο αυτό σε μόνιμη βάση. Ναι, το δοκιμάσαμε, τύπου δηλαδή μέσα στην καθημερινότητα έχω τόσα πολλά και λέω, και δεν θα είμαι καλή. Εντάξει, έχω μια συμπαθητική φωνή, ξέρω εγώ, αλλά θέλει πρόβες πολλές και δεν μπορώ να λείπω πολλές ώρες από εδώ. Αλλά πιστεύω θα ξανακάνουμε ένα guest έτσι ωραίο. Mm.